Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Αλέξανδρος. Είμαι ο Γρηγόρης. Και είμαστε από την ομάδα του Plan Photography. Και σας καλωσορίζουμε στο 10ο επεισόδιο. 10ο επεισόδιο. Λοιπόν, Γρηγόρη, με τι θα ασχοληθούμε σήμερα? Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον full frame αισθητήρα έναντι του cropped αισθητήρα. Είχαμε δει και στο προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε παρουσιάσει την Nikon T10 και την Canon T6D. Είχαμε δει και είχαμε μιλήσει για τον full frame αισθητήρα. Νομίζω ότι είχες υποσχεθεί από το προηγούμενο επεισόδιο ότι θα πρέπει να δείξουμε λίγο περισσότερο για να δώσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτά τα δύο πράγματα. Σαφέστατα. Το μεγάλο ερώτημα που θέτουμε είναι αν αξίζει να δαπανίσει κάποιο περισσότερα χρήματα για να αγοράσει μια μηχανή με full frame αισθητήρα έναντι μια φθηνότερη SLR με cropped αισθητήρα. Αλλά πρέπει να πούμε βασικά ότι σκοπός αυτής της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου επεισοδίου δεν είναι να αποδείξουμε ότι η full frame είναι καλύτερη από την crop. Αυτό νομίζω ότι είναι εύλογο, μπορούμε να το καταλάβουμε, μεγαλύτερος αισθητήρας, μεγαλύτερες δυνατότητες κτλ. Ουσιαστικά θα θέλουμε επ' ευκαιρία στη σύγκριση που θα κάνουμε, τη επεξήγηση που θα κάνουμε, να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν μερικές φορές που ο crop αισθητήρας μπορεί για κάποιο φωτογράφο να αξίζει τον κόπο να το χρησιμοποιήσει, να το εκμεταλλευτεί και κάποιες άλλες φορές στη full frame. Δηλαδή και τα δύο έχουν κάποια πλεονεκτήματα ανάλογα με το είδος της φωτογραφίας που μπορεί να θες να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Και ο ένας και ο άλλος υπερτερεί σε κάποιες περιπτώσεις. Ακόμα ο crop θα δούμε σε κάποιες περιπτώσεις που έχει πλεονέκτημα, που ενδεχομένως για κάποιον φωτογράφο που ασχολείται με αυτό το είδος φωτογράφησης να είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η επιλογή μιας cropped και όχι μιας full frame μηχανής. Ας τα δούμε όλα αυτά λοιπόν. Πριν προχωρήσουμε όμως για να δούμε τα πλεονεκτήματα της full frame και της crop μηχανής και αισθητήρα αντίστοιχα, καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τι είναι full frame και τι είναι crop. Βεβαίως. Ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε από το παρελθόν, θα ξεκινήσουμε από την εποχή που υπήρχαν οι αναλογικές μηχανές και αντί για το sensor, για τη συλλογή φωτό χρησιμοποιούσαμε το film. Full frame θεωρείταν το film του 35mm. Αν κάνουμε μια αναγωγή στη σύγχρονη εποχή που χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές πια, ουσιαστικά full frame θεωρείται κάτι αντίστοιχο σε διαστάσεις με το περίφημο φιλμ του 35mm. Στην ουσία, για να το βάλουμε και πιο έτσι απλά, για να μιλάμε για φιλμ και αισθητήρες, μια φωτογραφία λοιπόν που θα τραβήγαμε με ένα φιλμ 35 χιλιοστών, το ίδιο μέγεθος ακριβώς, με τον ίδιο φακό, έτσι, την ίδια εστίαση και το καθεξής, το ίδιο μέγεθος ακριβώς μπορεί να μας δώσει ένα full frame, το ίδιο μέγεθος φωτογραφίας μπορεί να μας δώσει ένα full frame πλεονεκτήματος. Ακριβώς. Okay. Από εκεί και πέρα, cropped αισθητήρες θεωρούνται όλοι οι υπόλοιποι αισθητήρες που έχουν μικρότερο πεδίο, κροπαρισμένο που λέμε. Έτσι. Πολύ ωραία. Το οποίο υπάρχει φυσικά σε πάρα πολλές διαστάσεις. Πού συναντάμε εκεί για να, έτσι, να δώσουμε μερικά παραδείγματα? Φυσικά ό,τι λέμε δεν ισχύει μόνο για τις SLR. Η SLR, εκτός από τις SLR, υπάρχουν φυσικά οι compact μηχανές, υπάρχουν οι βιντεοκάμερες, υπάρχουν ακόμα τα κινητά τηλέφωνα. Όλα αυτά χρησιμοποιούν κροπαρισμένους αισθητήρες. Με ό,τι μειονεκτήματα έχουν. Τα οποία ουσιαστικά πηγάζουν από εκεί πέρα και θα τα πούμε αυτά τα πραγματάκια. Πολύ ωραία. Αλλά για να γίνουμε και λίγο πιο πρακτικοί, μπορούμε να δούμε μια εικόνα τι σημαίνει full frame και τις διαστάσεις μετά που έχουμε με διάφορα κροπαρισμένα αισθητήρα. Ακριβώς. Ωραία. Στη φωτογραφία αυτή μπορούμε να δούμε τη διαφορά full frame αισθητήρα. Που είναι το λευκό πλαίσιο. Που είναι το λευκό πλαίσιο και αισθητήρες κροπαρισμένοι. Η πρώτη είναι το κροπάρισμα, το σύνδεσμο κροπάρισμα που κάνουν οι SLR, οι οικονομικότερες SLR μηχανές της Nikon. Αυτές συνήθως ορίζονται σαν μοντέλα DX, έτσι για να ξέρουμε. Και το αντίστοιχο, η κόκκινη γραμμή, είναι της Canon, η αντίστοιχη κροπαρισμένη SLR της Canon. Στην οικονομική σειρά αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα άλλα είδη κροπαρίσματος, 4-3, 2-3, 1-2 κτλ. Κάπου στο κέντρο βλέπουμε κροπαρίσματα πάρα πολύ μικρά που συνήθως συναντάμε σε κινητά τηλέφωνα και σε compact φωτογραφικές μηχανές. Να πούμε ότι ό,τι βλέπουμε για τη φωτογραφία, όπως είπαμε νωρίτερα, ισχύει και για το βίντεο. Οι μικροί αισθητήρες αυτοί συναντούνται και στο βίντεο. Ωραία, και για να το κάνουμε ακόμα πιο πρακτικό, έχουμε ένα παράδειγμα μιας φωτογραφίας, στην οποία μπορούμε να δούμε πώς είναι full frame, πώς είναι ολόκληρη, που είναι όλο το μέγεθος της φωτογραφίας και θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει ένα κόκκινο πλέγμα. Αυτό μας δείχνει αντίστοιχα, εάν τραβάγαμε την ίδια φωτογραφία με τον ίδιο φακό, με την ίδια εστίαση. Με την ίδια αισθητική απόσταση. Ναι, αισθητική απόσταση. Ποιο κομμάτι της φωτογραφίας ουσιαστικά θα μας στείλει crop. Δηλαδή δεν θα μας στείλει όλη τη φωτογραφία που βλέπουμε, αλλά θα μας στείλει μόνο αυτό που ορίζεται από το κόκκινο περίγραμμα. Και τι πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα, θεωρητικά τουλάχιστον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο ευρυγόνους φακούς. Συνεπώς, όπου συναντάμε κροπάρισμα, για να μπορέσουμε να πάρουμε το κάδρο που θέλουμε, πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποιήσουμε πιο ευρυγόνους φακούς. Από εκεί ουσιαστικά ξεκινάνε όλα τα κακά. Όταν λέμε όλα τα κακά είναι μια υπερβολή. Ουσιαστικά είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεκινήσουμε να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της full frame μηχανής. Βεβαίως. Εδώ βεβαίως θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ευρυγόνους φακούς ουσιαστικά χρησιμοποιούμε και στα κινητά τηλέφωνα και στις φθηνές βιντεοκάμερες και στις compact μηχανές ακριβώς για να πάρουμε, λόγω του μικρού αισθητήρα που χρησιμοποιούν, να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Σε κάδρο τουλάχιστον. Όσο πιο μεγάλο πεδίο μπορούμε να έχουμε τέλος πάντων. Ωραία. Ας τα δούμε λοιπόν.
Το πρώτο πράγμα που θα δούμε έχει να κάνει με την εστιακή απόσταση και τη διατήρηση της λεπτομέρειας. Για να το δούμε, έχουμε χρησιμοποιήσει, έχουμε φωτογραφίσει ένα νεύτρινο ζωάκι, μια φώκια. Okay. Με την Canon την 60D, η οποία χρησιμοποιεί αισθητήρα cropped, και την Canon την 60D, η οποία χρησιμοποιεί αισθητήρα full frame. Έχουμε χρησιμοποιήσει την ίδια εστιακή απόσταση, έτσι, ίδιο φακό. Ίδιο φακό. Παρατηρούμε ότι στην πρώτη περίπτωση, πρώτα απ' όλα και οι δύο φωτογραφίες έχουν καταφέρει και έχουν αποδώσει πάρα πολύ καλά το βάθος πεδίου. Okay. Μιλάμε για S4 μηχανές, είναι πως είναι πάρα πολύ καλές σε αυτό το τομέα. Στην πρώτη περίπτωση όμως η Canon 60D έχει καταφέρει και έχει διατηρήσει πολύ καλύτερα τη λεπτομέρεια στη μουσούδα, κυρίως, στο κέντρο κυρίως. Στο κέντρο της φωτογραφίας. Ενώ στην δεύτερη περίπτωση που μιλάμε για την, για την 60D, δεν είναι τόσο διάκριτα τα χαρακτηριστικά. Κάπου χάνουμε σε κάποια σημεία τέλος πάντων. Το πλεονέκτημα αυτό των full frame μηχανών τις κάνει ιδανικές όταν έχουμε να κάνουμε φωτογράφηση πορτρέτων ή αντικειμένων. Και αυτό γιατί χρειαζόμαστε εκεί πέρα όσο μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια μπορούμε να αποτυπώσουμε. Άρα είναι ιδανικός ο συγκεκριμένος αισθητήρας στο full frame. Βεβαίως. Τι γίνεται αντίστοιχα όμως στις compact και στην κινητά τηλέφωνα. Όπως έχουμε πει, by default χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής ευρυγόνιους φακούς για να μπορέσει να φέρει, να δημιουργήσει το κάδρο το οποίο είναι επιθυμητό. Αυτό φυσικά μας καταστρέφει τελείως την αίσθηση του βάθους πεδίου. Δεν έχουμε σε καμιά περίπτωση το βάθος πεδίου που θέλουμε. Είναι αυτό που λέμε flat όλη η φωτογραφία. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο, εκτός από, τις φωτογραφικές μηχανές compact κινητά κτλ. Είναι και στις φθηνές βιντεοκάμερες, όπου δεν έχουμε καθόλου την αίσθηση αυτού του cine look που απολαμβάνουμε σε μηχανές, σε βιντεοκάμερες με μεγάλη αισθητήρα. Ακόμα και στις DSLR που τραβάει καταπληκτικό βίντεο πια. Αλλά είναι όλα σε focus. Είναι αυτή η αίσθηση του βίντεο της δεκαετίας του 80 που λέμε. Okay. Ωραία, το δεύτερο κομμάτι λοιπόν, που έχουμε να συζητήσουμε, που είναι πλεονέκτημα έναντι των crop στις full frame μηχανές, είναι η διαχείριση του θορύβου. Εκεί τι κάνουμε, τι γίνεται. Οι full frame πρώτα απ' όλα χρησιμοποιούν μεγαλύτερους αισθητήρες για τη συλλογή του φωτός. Αυτό και μόνο του είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συμπίεση στους αισθητήρες μέσα και είναι πολύ πιο αποτελεσματικές στην διαχείριση του φωτισμού. Αυτό είναι το ότι πάνω στο ίδιο το sensor ουσιαστικά έχω πάρα πολλούς. Όταν έχω μια κροπαρισμένη μηχανή και εδώ είναι τα megapixels, για τους αισθητήρες που έχω πάνω, για να τα δείξω τα pixels τέλος πάντων που θα χρησιμοποιήσω, είναι όλοι και συγκεντρωμένοι σε ένα πολύ μικρό χώρο όταν έχω κροπ μηχανή, ενώ όταν είναι σε μια full frame έχω πολύ πιο πολύ χώρο, άρα δεν δημιουργείται η συγκέντρωση αυτή, έχει την τάση να δημιουργεί περισσότερο θόρυβο. Αυτές τις κάνει πολύ πιο αποτελεσματικές στις full frame μηχανές, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Για να το δούμε αυτό, έχουμε ετοιμάσει ένα παραδειγματάκι. Έχουμε φωτογραφίσει πάλι το ίδιο ζωάκι νούτρινο με πριν. Έχουμε χρησιμοποιήσει πάλι την κροπαρισμένη Canon 60D και την full frame Canon 6D. Έχουμε ετοιμάσει διάφορα καρέ από ISO 1000 μέχρι και ISO 12600 που μας επιτρέπει η Canon, η 6D. Μπορούμε να δούμε σταδιακά καθώς μεταφέρουμε τα καρέ από το χαμηλό ISO στο μεγαλύτερο πόσο εμφανίζεται ο θόρυβος στην κροπαρισμένη μηχανή, ενώ στην full frame μηχανή ο θόρυβος παραμένει ανύπαρκτος ακόμα και σε ISO πάρα πολύ ψηλό. Εδώ να τονίσουμε κάτι πρακτικό, ότι ο θόρυβος πάντοτε εξαρτάται από το μέγεθος της φωτογραφίας που θέλουμε να έχουμε. Τι σημαίνει αυτό. Ναι, μεν τραβά μια φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή, αλλά από εκεί και μετά μπορεί να θέλουμε να εντυπώσουμε. Είναι τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα της εμφάνισης του θορύβου στην ίδια φωτογραφία όταν θέλουμε να την κάνουμε γιγαντοαφίσα για παράδειγμα, από ότι όταν θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό καδράκι. Εκεί η αίσθηση του θορύβου μπορεί να μην φαίνεται, ενώ σε κάτι. Γι' αυτό και όλα και στα κινητά μας όταν τραβάμε φωτογραφίες μας φαίνονται πάρα πολύ ωραίες και δεν έχουμε... φαίνεται σαν να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, ενώ αν αυτή τη φωτογραφία δοκιμάσουμε ποτέ να την τυπώσουμε και να τη μεγενθύνουμε. Εκεί θα βλέπουμε πλέον κόκκους παρά φωτογραφία. Ή το πιο συνηθισμένο που τη βάζεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αυτομάτως καταλαβαίνεις ότι ο Παναγιώτης πως φαίνεται έτσι η φωτογραφία. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και στη SLR, την crop και την και τη full frame, και εκεί έχουμε διαφορά και φαίνεται πάρα πολύ καλά στο παράδειγμα που έχεις εδώ πέρα. Πόσο να μιλάγαμε για ένα κινητό τηλέφωνο και τη θόρυβο που θα υπήρχε πίσω, τα έχετε δει και μόνοι σας, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το αποτέλεσμά τους είναι πάρα πολύ θορυβώδες. Το τρίτο πλεονέκτημα έχει να κάνει με το viewfinder. Το viewfinder είναι το ματάκι που λέμε, ο χώρος από τον οποίο κοιτάμε και βλέπουμε τι θέλουμε να τραβήξουμε. Ουσιαστικά μεγαλύτερο viewfinder σημαίνει περισσότερο φως μέσα, επομένως είναι πολύ πιο εύκολες στην εστίαση. Πολύ ωραία. Όμως παρόλα αυτά, οι crop μηχανές, συγγνώμη, έχουν και αυτά τα πλεονεκτήματα. Βεβαίως, θα τα δούμε τώρα. Okay.
Το πρώτο και βασικό πλεονέκτημα της κρόπ μηχανής που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι είναι πολύ πιο οικονομική. Βεβαίως. Όχι μόνο το σώμα, αλλά και η φαγή. Σωστά. Και το σώμα και η φαγή. Πολύ σωστά. Και ειδικά, ας πούμε, όταν σκεφτόμαστε για φακούς, για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά, όταν έχουμε κάποιους φακούς που είναι τηλεφακοί, έτσι. Ένας αντίστοιχος φακός σε μια κρόπ μηχανή που μπορεί να μας δώσει ένα αποτέλεσμα 70-200 χιλιοστά, άρα σημαίνει ότι μπορώ να φέρω κάτι αρκετά κοντά σε μένα. Ο αντίστοιχος φακός σε full frame θα ήταν 112-300. Για να καταλάβουμε ότι όσο πιο μεγάλους και δυνατούς τηλεφακούς έχουμε, τόσο πιο ακριβώς είναι ο εξοπλισμός μας. Άρα, θεωρητικά, ακόμα και ίδιες ποιότητας φακούς να είχαμε, θα μπορούσαμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, εστιακά μιλώντας τώρα, έτσι, σε βάθος εστίασης, με έναν φακό που ήταν πιο οικονομικός, γιατί απλά με λιγότερα χιλιοστά φακού μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, σαφέστατα. Βεβαίως, εκτός από την τιμή, παίζει ρόλο και το βάρος. Θεωρητικά, ένας φακός 100-300 ήταν πολύ πιο βαρύς. Σωστό γι' αυτό. Από ένα φακό 70-200. Εκτός αυτού, νομίζω και στις μηχανές μπορώ να πετύχω ένα φακό 70-200, ο οποίος να είναι και ελαφρύς και οικονομικός, γιατί είναι φτιαγμένος από πιο απλά υλικά. Μπορεί να μου δώσει ένα καλό σχετικά αποτέλεσμα, τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχει και 70-200 που είναι πραγματικά high-end φακός, που μπορεί να μπει πάλι στην προπαρισμένη μηχανή. Ένα άλλο πράγμα που θα μπορούσα να σκεφτώ ως πλεονέκτημα των cropped είναι ότι γλιτώνουμε από το βινιετάρισμα. Και τι είναι βινιετάρισμα, για να καταλάβω. Βινιετάρισμα σημαίνει δημιουργείται από το φως στις άκρες μιας φωτογραφίας, στην περιφέρεια της φωτογραφίας, στις τέσσερις γωνίες, παρατηρείται μια σκίαση. Ίσως το έχετε δει, το έχετε προσέξει κάποιες φωτογραφίες. Και ειδικά σε φωτογραφίες που έχουμε χρησιμοποιήσει ευρυγόνιους φακούς. Είναι πάρα πολύ πιο έντονο αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή στο κέντρο είναι πολύ φωτεινό και όσο πλησιάσουμε προς την περιφέρεια, στις γωνίες είναι πιο σκιώδες. Ακριβώς. Δεν χάνεται, δεν μαυρίζει τελείως, απλώς δημιουργείται σκιά γύρω-γύρω σε γίνοντα σημεία. Αυτό κάποιος μπορεί να το θεωρήσει πολύ καλλιτεχνικό, κάποιοι άλλοι μπορεί να του ενοχλεί αυτό το πράγμα, οπότε είναι θέμα διαχείρισης. Σαφέστατα. Πολλές φορές βεβαίως στην επεξεργασία αργότερα στο πώς προσέζει, προσθέτουμε εμείς βινιετάρισμα για να αναδείξουμε μια λεπτομέρεια, να το μιλάμε για μια καλλιτεχνική απεικόνηση για να προσδιορίσουμε μια λεπτομέρεια. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θέλουμε να έχουμε σε όλες μας φωτογραφίες το εφέ του βινιετάρισματος. Σωστά. Okay. Ένα τρίτο πλεονέκτημα που μπορώ να σκεφτώ για τις μηχανές είναι η ψευδέστηση που μας δίνει η εστιακή απόσταση. Και τι εννοώ με αυτό. Όπως είχαμε πει στην αρχή, μια full frame μηχανή έχει ένα συγκεκριμένο κάδρο, ενώ η crop μηχανή σε μια αντίστοιχη απόσταση με ίδιους φακούς θα μας δώσει μέρος αυτού του κάδρου. Αυτό μας δίνει την ψευδέστηση ότι έχουμε περισσότερο zoom. Σκεφτείτε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν οι μηχανές, οι crop πλέον έχουν εξελιχθεί αυτές πάρα πολύ και βγάζουν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Άρα μπορώ να έχω μια μηχανή η οποία θα μου βοηθήσει να επικεντρωθώ στο ακριβώς κομμάτι της φωτογραφίας του κάδρου που θέλω. Άρα αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον όταν θα έχω μάκρο φωτογράφηση ή όταν θέλω να φωτογραφήσω για παράδειγμα άγρια φύση ή κάποιο ζώο που θέλω να είμαι σε μεγάλη απόσταση ή ακόμα κάποιο ποδοσφαιρικό αγώνα όταν θέλω να έχω λεπτομέρειες. Να πούμε εδώ ότι και η Nikon και η Canon για παράδειγμα έχουν high-end φωτογραφικές μηχανές οι οποίες έχουν κροπαρισμένο αισθητήρα και είναι φτιαγμένες ειδικά για αυτή τη δουλειά για αγώνες ποδοσφαίρου. Και κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, για να κλείσουμε το επεισόδιο μας, Αλέξανδρε, θα επανέλθουμε στο ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει αρχικά. Αξίζει κάποιος να δαπανίσει περισσότερα χρήματα για να αγοράσει μια full frame μηχανή εναντί μια cropped? Η full frame μηχανή αναφεσβήτητα αξίζει τον κόπο. Δεν μπορούμε να πούμε όχι. Όμως, πρακτικά πρέπει να δούμε τι ακριβώς τη χρειαζόμαστε. Περισσότερες περιπτώσεις που θα συζητήσουμε κυρίως γιατί ένας επαγγελματίας φωτογράφος ξέρει πολύ καλά σε τι φωτογραφικές μηχανές θα επενδύσει. Ένας ερασιτέχνης όμως. Δεν έχει κανένα λόγο να ξεκινήσει με full frame μηχανή. Σίγουρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή full frame μηχανές οι οποίες είναι αρκετά οικονομικές σε σχέση με το παρελθόν, άρα προσιτές σε κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποιο συγκεκριμένο budget. Αυτό που θα συνιστούσαμε σίγουρα είναι να ξεκινήσετε με μία crop, όπου μπορείτε να έχετε κάποιο καλό αποτέλεσμα, να αρχίσετε να μαθαίνετε τη μηχανή σας, να μαθαίνετε τις διάφορες λεπτομέρειες πώς θα τραβήξετε καλύτερα μία φωτογραφία. Και από εκεί μετά, όταν δείτε ότι πλέον δεν σας ικανοποιεί αυτό και θέλετε να κάνετε ένα βήμα παραπάνω. Τότε μπορείτε να προχωρήσετε σε full frame μηχανή. Ακόμα και τότε όμως να είσαστε, την crop θα την κρατήσετε. Γιατί όπως είδαμε, σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις σας δίνουν πλεονεκτήματα. Με αυτά, φτάσαμε στο τέλος του 10ου επεισοδίου. Είμαι ο Αλέξανδρος. Είμαι ο Γρηγόρης. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.